Όπως θα ενθυμίστε, εις το τελευταίο μας θέμα πρώτων διακοπών του Πάσχα, έκαναμε περιγραφή της εικόνος του Χριστού Κριτού που έρχεται να κρίνει την ιστορία. Και βεβαίως δεν πρόκειται περί της τελικής κρίσεως, αλλά απλώς μιας κρίσεως μέσα στην ιστορία. Εξάλλου μέχρι τώρα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως κατ' επανάληψη είδαμε να υπάρχει αυτή η επέμβαση του Χριστού Κριτού μέσα στην ιστορία. Όταν επί παραδείγματι ο Θεός τιμωρεί με μίαν πολεμική σύραξη, με έναν λιμόν πείνα, με μίαν ξηρασία και ούτω καθεξής, βλέπουμε να επεμβαίνει ο Χριστός Κριτής μέσα στην ιστορία. Δεν είναι βεβαίως η τελική κρίση που θα τον δει όλη η ανθρωπότητα των Χριστών Κριτήν. Μία λοιπόν από αυτές τις κρίσεις μέσα στην ιστορία είναι και εκείνη που είχαμε πει στο περασμένο μας θέμα, που βλέπει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης να ανοίγει ο ουρανός και ο Χριστός Κριτής να εμφανίζεται ως υπέας, και του οποίου το όνομα είναι ο Λόγος του Θεού, και που το είχαμε αναλύσει. Και συνεχίζεται η περιγραφή. Ευρισκόμεθα εις το 19 κεφάλαιο, στίχος 14. Και τα στρατεύματα, τα εν το ουρανό, οικολούθη αυτό επί ύπης λευκής, ενδεδειμένη δύσινων λευκών καθαρών. Εφόσον βέβαια η εικόνα του Κριτού Χριστού είναι πολεμική, δια τη συμπλήρωση αυτής της πολεμικής εικόνος γίνεται λόγος περί ουρανίων στρατευμάτων. Εμπροκειμένου γράφει ο Αρέθας: «Ταύτα δε ανθρωπίνος διεσκεύασε εν τη αποκαλύψει ότι μη δε άλλος ειν δηλωθήνε ταύτα». Όλα αυτά ως εικόνα είναι κατασκευασμένα έτσι γιατί δεν μπορούσε κατά άλλων τρόπων να τα υποδηλώσει ο ιερός συγγραφεύς. Δηλαδή παρουσιάζει τον Χριστόν υπέα πολεμιστή και να ακολουθείται από στράτευμα. Αλλά πρόκειται περί των ουρανίων δυνάμεων που υπηρετούν εις το έργο της κρίσεως. Και βεβαίως, όπως σας είπα, ακόμη δεν έχουμε την τελική κρίση, αλλά δεν πειράζει εάν έχουμε μία γεύση το πώς θα εμφανιστεί αυτή η τελική κρίση. Γι' αυτό γράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος και λέγει: «Αποστελεί», είναι λόγια του ιδίου του Κυρίου, «αποστελεί ο Υιός του ανθρώπου τους αγγέλους αυτού και συλλέξουσιν εκ της βασιλείας αυτού πάντα τα σκάνδαλα και τους ποιούντας την ανομία μου». Ώστε λοιπόν θα στείλει τους αγγέλους του ο Χριστός. Ναι, τις ουράνιες δυνάμεις. Τι θα κάνουν? Θα συλλέξουν, λέει, από τη βασιλεία του όλα τα σκάνδαλα, όλους τους ασεβείς ανθρώπους, εκείνους οι οποίοι εκτελούν την ανομία. Ώστε λοιπόν βλέπουμε ότι εδώ οι ουράνιες δυνάμεις πραγματικά υπηρετούν εις το έργο της κρίσεως. Ο ίδιος ο Κύριος λέγει στον ίδιον Ευαγγελιστή: «Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μεταυτού». Αυτό λοιπόν είναι το στράτευμα που ακολουθεί τον Χριστόν. Και επειδή, ξαναλέγω άλλη μία φορά, είναι πολεμική η εικόνα, πολεμική είναι και η εξάρτησή της. Γι' αυτό μιλεί περί στρατεύματος. Είναι οι άγγελοι, είναι οι ουράνιες δυνάμεις. Όταν λέγει δύσινον, είναι ντυμένοι, λέγει, οι άγγελοι, οι ουράνιες δυνάμεις, κάθονται πάνω σε λευκά άλογα και είναι ντυμένοι με δύσινον λευκών.
καθαρών. Τι είναι αυτό το βύσινο, το λευκό, το καθαρό? Είναι βύσος, βύσινον, δεν έχει καμία σχέση με το βυσινή χρώμα, ούτε ακόμη με το βύσινο. Αλλά βύσος λέγεται ένα φυτό λινάρι είναι, από το οποίο κατασκευάζεται πολυτελές ύφασμα, και το ύφασμα αυτό λέγεται, από το φυτό λέγεται βύσος ή βύσινον. Ώστε λοιπόν είναι λινάρι, λινό ύφασμα, το οποίο στην φυσική του κατάσταση είναι υποκίτρινο. Και λέγει εδώ ότι είναι λευκό, καθαρό, βύσινο ύφασμα από βύσο. Τα λευκά άλογα και οι λεπτές αυτές λευκές στολές δείχνουν την ευκοινησία και την καθαρότητα και την αγιότητα των αγγελικών δυνάμεων που ακολουθούν τον Χριστόν Κριτήν. Και συνεχίζει ο Ιερός Ευαγγελιστής 19,15: και εκ του στόματος αυτού, τι είναι αυτού, του Κριτού Χριστού, του Υπαίος, εκπορεύεται ρομφαία οξία δίστομος, βγαίνει μάχερα καλώς ακονισμένη και από τις δύο μεριές. Δίστομος είναι ένα αυτή πατάξει τα έθνη, ώστε με αυτήν την μάχεραν που βγαίνει από το στόμα του να χτυπήσει τα έθνη. Και αυτός ποιμανεί αυτούς εν ράβδο σιδηρά, και αυτός θα τους ποιμάνει με ραβδί σιδερένιο, και αυτός πατεί την λινόν του ίνου του θυμού της οργής του Θεού του Παντοκράτορος, και αυτός πατεί το πατητήρι με τα σταφύλια να βγει το κρασί της οργής του Θεού του Παντοκράτορος. Δηλαδή, όπως αντιλαμβάνεστε, συνεχίζεται αυτή η περιγραφή της πολεμικής εξαρτήσεως του Χριστού Κριτού. Είναι χαρακτηριστική η εκπόρευση της διστόμου και οξίας ρομφαίας σπαθί, μαχαίρι, με το οποίο μαχαίρι, με την οποία ρομφαία πλήττει, χτυπάει τα αντιτιθέμενα έθνη. Προσέξτε αυτό. Τι είναι αυτή η ρομφαία που βγαίνει από το στόμα του Χριστού Κριτού? Είναι ο λόγος του. Είναι ο λόγος του. Γράφει ο Ισαΐας 11,4: και πατάξει γίν το λόγο του στόματος αυτού, θα χτυπήσει τη γη με τον λόγο του. Με τον ίδιο τρόπο θα πατάξει και τον Αντίχριστο με τον λόγο του. Μας σημειώνει ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής 2,8: και τότε αποκαλυφθήσεται ο άνομος, όν ο Κύριος αναλώσει το πνεύμα του στόματος αυτού. Και τότε θα αποκαλυφθεί, λέγει ο Αντίχριστος, τον οποίον ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, θα τον καταστρέψει με τον αέρα του στόματός του, δηλαδή με τον λόγον του. Αυτός ο ίδιος ο λόγος θα γίνει και ο κριτής των ανθρώπων. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, Εβραίους 4,12: ζων γαρ ο λόγος του Θεού, ζωντανός ο λόγος του Θεού, και ενεργής, δυναμικός, και τομότερος υπερπάσαν μάχεραν, και πιο κοφτερός από κάθε κοφτερό μαχαίρι, δίστομον μάχεραν, και διεικνούμενος φτάνει άχρη μερισμού ψυχίστε και πνεύματος, αρμόντε και μυελών, και κριτικός ανθυμίσεων και ενιών καρδίας. Εδώ λέγει μέχρι που να μερίσει ψυχή και πνεύμα, σχήμα εν διαδίην, γιατί η ψυχή και το πνεύμα είναι το ίδιο πράγμα, αρμόντε και μυελών, κλειδώσεις και μεδούλη των κοκάλων, εν διαδίην. Και εδώ σχήμα το ίδιο πράγμα με δύο λέξεις, και είναι κριτικός, κρίνει τις ενθυμίσεις και τις έννοιες της καρδιάς. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Και όπως λέγει ο ίδιος ο Χριστός, όταν θα ξανάρθω
εγώ δεν θα κρίνω τον κόσμο, αλλά ο λόγος τον οποίον είπα, αυτός θα κρίνει τον κόσμο. Αγαπητοί μου, ίσως εδώ μπερδευόμαστε καμιά φορά και λέμε ο λόγος θα κρίνει. Δηλαδή τι είναι ακριβώς αυτό το πράγμα ο λόγος? Είναι το ίδιο πράγμα που λέγει το βιβλίο της Γενέσεως: είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως και εγένε το φως. Δηλαδή το λόγο Κυρίου οι ουρανοί εστερεώθησαν. Με τον λόγο του Θεού εθεμελιώθηκαν οι ουρανοί. Είπεν ο Θεός να γίνει φως. Πώς έγινε το φως? Με το λόγο του. Είπεν ο Θεός. Αλλά αυτό το είπεν είναι αυτός ο ίδιος ο λόγος του Θεού. Είναι το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Με άλλα λόγια, ο Ιησούς Χριστός ενεργεί όλα αυτά. Τι ενεργεί? Ενεργεί τη δημιουργία του κόσμου. Ενεργεί την πάταξη των ασεβών. Θα κρίνει κάθε άνθρωπον και θα μεταλλάξει την κτήση και θα την κάνει καινούρια. Γιατί όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, στο μεθεπόμενο κεφάλαιο, στο τελευταίο κεφάλαιο, θα πει ο Χριστός: ιδού κενά ποιώ πάντα, όλα τα κάνω καινούρια. Εκείνος που είπε να γίνει το φως, εκείνος τώρα δημιουργεί το καινούριο φως, το άκτιστο φως, την άκτιστο ενέργεια, η οποία φωτίζει όχι ο ήλιος, αλλά η Θεία Δόξα, την παλιά δημιουργία η οποία θα είναι ανακαινισμένη. Ο δεύτερος ψαλμός, που είναι ψαλμός μεσιανικότατος, μας πληροφορεί ακόμη ότι πραγματικά ποιμανεί, λέει, ποιμανεί σε αυτούς εν ράβδο σιδηρά, ο σκεύη κεραμαίος συντρίψει σε αυτούς. Όπως μας λέει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης εδώ, ότι και αυτός ποιμανεί αυτούς εν ράβδο σιδηρά. Θα ποιμάνει τα έθνη, θέλουν δε θέλουν, με ραβδί σιδερένιο. Και ο ψαλμός λέγει, όπως συντρίβει ο κεραμαίος με ένα σιδερένιο ραβδί, ένα τσουκάλι, μια γλάστρα, ένα πύλινο δοχείο, το σπάζει με πολύ ευκολία, με την ίδια ευκολία συντρίβει ένα λαό που αντιτίθεται εις το θέλημα του Θεού. Αυτή η εικόνα δείχνει την ευκολία με την οποία τιμωρεί ο Θεός τους αντιτιθεμένους. Και συνεπώς η επικράτηση του κακού δεν είναι αποτέλεσμα αδυναμίας του Χριστού, αλλά μακροθυμίας. Αυτό το θέμα της παρουσίας του κακού μέσα στην ιστορία, που έχει δημιουργήσει τέτοιο πρόβλημα και οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν να το λύσουν το πρόβλημα αυτό. Τι είναι το κακό? Το κακό, όπως κι άλλοτε σας έλεγα, δεν είναι πρόσωπο, δεν είναι ουσία. Το κακό είναι στην προαίρεση. Αλλά το κακό, αφού δεν είναι ούτε πρόσωπο ούτε ουσία, δεν είναι δυνατόν να είναι αιώνιο, όπως είναι ο Θεός, ο οποίος είναι ουσία αγαθή. Γι' αυτό το λόγο θα συντρίψει το κακό ο Χριστός. Θα έρθει η μέρα που το κακό πλέον δεν θα υπάρχει. Προσέξτε, δεν θα υπάρχει πια το κακό. Οι πιστοί άνθρωποι ας χαρούν γι' αυτό. Δεν έχει σημασία ότι δεν θα γίνει όσο ζούμε, γιατί αφού θα ζήσουμε μετά την Ανάσταση των νεκρών, για σκεφτείτε αν το κακό συνεχίζεται. Το κακό δεν θα υπάρχει πια. Το κακό θα παταχθεί. Είναι αυτό που λέμε τη Μεγάλη Πέμπτη. Εγώ καθώς διαβάζω, ξέρετε, κάθε Ευαγγέλιο τη Μεγάλη Πέμπτη, με συνέχεια αυτό, επειδή εγώ ίδιος τα διαβάζω και βεβαίως και να τα ήκουα θα ήταν το ίδιο, που βλέπει κανένας τους εχθρούς του Χριστού να στρέφονται εναντίον του με τον πιο ελεηνό τρόπο. Να τον κολαφίζουν, να τον φτύνουν, να τον ραπίζουν, να τον γελιοποιούν και να τον σταυρώνουν, και ο Χριστός να μην ομιλεί. Και λέμε, ύστερα από κάθε
ευαγγελική περικοπή. Δόξα τη μακροθυμία σου Κύριε. Το έχετε προσέξει? Γιατί εμείς οι αναγνώστε και ακροατέ των παθημάτων του Χριστού αγανακτούμε και λέμε, μα Κύριε, δεν σήκωνε στο χέρι σου να τους πατάξεις? Δεν το κάνει. Και τι κάνουμε εμείς? Δοξολογούμε τον Χριστό και του λέμε, δόξα τη μακροθυμία σου Κύριε. Είσαι μακρόθυμος και μακροθυμής επάνω σε εκείνους οι οποίοι σε πλήττουν με αυτόν τον τρόπο. Αλλά τα πράγματα δεν είναι απεριόριστα. Οι ιδιότητες του Θεού συνυπάρχουν, άλλοτε μεν. Αφήνει ο Θεός αυτήν την ιδιότητα να φέρεται περισσότερο και άλλοτε εκείνη. Τώρα είναι η περίοδος της αγάπης του, της μακροθυμίας του, της ανοχής του, γιατί ο Θεός πάντα θέλει σωθήμε και εις επίγνωση αληθείας ελθύν. Θα έρθει όμως και η ώρα της δικαιοσύνης. Γιατί ο Θεός είναι τέλειος στην αγάπη, αλλά είναι και τέλειος στη δικαιοσύνη. Και θα έρθει η δικαιοσύνη του Θεού και τότε αλίμονον όποιον δράξει στα χέρια του η δικαιοσύνη του Θεού. Μένει ένα τρίτο σημείο, ότι αυτός πατεί την λινόν του ίνου του θυμού της οργής του Θεού, του Παντοκράτορος. Αλλά αυτό το σημείο το είχαμε αναλύσει πρώτων εορτών στο περασμένο μας θέμα και έτσι δεν έχω τίποτα εδώ να πω. Αλλά εκείνο που είναι αξιοπρόσεκτο στην περικοπή που σας είπα, αν προσέξατε δηλαδή, είναι η επανάληψη του κειμένου και αυτός και αυτός. Δηλαδή, και αυτός ποιμανεί εν ράβδο σιδηρά, και αυτός πατεί την λινόν του ίνου του θυμού της οργής του Θεού του Παντοκράτορος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα πάντα αναφέρονται στον Ιησού Χριστόν. Δηλαδή, όλο το έργο της κρίσεως το επομίζεται ο Ιησούς Χριστός. Ο ίδιος είπε, και όλα αυτά που είπε δεν είναι αντιφάσεις ως προς εκείνα που σας είπα προηγουμένως, αλλά είναι συμπληρώσεις. Ο πατήρ κανέναν δεν κρίνει. Όλη την κρίση την έδωκε εις τον Υιόν, που σημαίνει αυτό το και αυτός και αυτός, ότι επομίζεται ο Χριστός όλη την κρίση ολοκλήρου της δημιουργίας, και των ανθρώπων και των δαιμόνων. Και συνεπώς δεν υπάρχει άλλος παρά μόνος αυτός. Και έχει επί το ημάτιον και επί των μυρών αυτού όνομα γεγραμμένων, βασιλεύς βασιλέων και κύριος κυρίων. 19,16. Στο ημάτιό του λέγει και εις των μυρών του έχει όνομα γραμμένο, βασιλιάς βασιλέων, κύριος κυρίων. Αυτό επί το ημάτιον και επί των μυρών είναι και εδώ σχήμα εν διαδιήν. Είναι το ίδιο πράγμα με δύο εκφράσεις. Αυτό θα πει σχήμα εν διαδιήν. Είναι ένα σχήμα το οποίο πάρα πολύ συχνά χρησιμοποιεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, αλλά και γενικά η Αγία Γραφή, προπαντός η Παλαιά Διαθήκη. Προπαντός. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εις το μέρος του μυρού, εδώ του ποδιού, που είναι το ημάτιο, επάνω στο ημάτιο είναι γραμμένο το όνομα βασιλεύς βασιλέων και κύριος κυρίων. Και φαίνεται ότι το επιγονάτιο, που είναι ένα μέρος των ιερατικών αμφίων και των πρεσβυτέρων και των επισκόπων, στην ορθόδοξη λατρεία μας δεν είναι άσχετο με το χωρίον αυτό, όπου εκεί συνήθως τυπούται ο Χριστός ο Παντοκράτορ επάνω εις το επιγονάτιον. Ιδίως τα παλαιά επιγονάτια, τώρα βάζουμε ένα σταυρό, τα παλαιά επιγονάτια που μπορείτε να δείτε σε ένα εκκλησιαστικό μουσείο, μοναστηριακό μουσείο, θα το δείτε αυτό, ότι εκεί είναι ζωγραφισμένο το πρόσωπο ή κεντυμένο το πρόσωπο του Χριστού Παντοκράτορος. Τι είναι το όνομα? Βασιλεύς βασιλέων και κύριος κυρίων.
είναι τίτλος που προσυδειάζει, αρμόζει και αποδίδεται εις τον Θεόν της Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή εις τον Γιαχβέ. Γιαχβέ θα πει Κύριος. Αλλά βλέπουμε εδώ ότι αποδίδεται ο τίτλος Βασιλεύς Βασιλέων και Κύριος Κυρίων εις τον Ιησού Χριστόν, που σημαίνει ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιαχβέ, δηλαδή ο Κύριος. Εδώ μια μικρή παρένθεση θα σας κάνω για να καταρτίζεστε, να μπορείτε να αντιμετωπίζετε τους χιλιαστάς. Βέβαια οι χιλιαστές είναι μοσαϊκό αρέσεων. Αγαπητοί μου, εάν θα σας πούν εναντίον των εικόνων, εναντίον της Εκκλησίας, εναντίον των αμφίων, εναντίον των ιερέων, εναντίον, μην πιάστε τίποτε από αυτά. Είναι πελαγοδρόμησης. Δεν θα βρείτε άκρια. Το κύριο σημείο της αρέσεως των χιλιαστών είναι ότι αρνούνται την θεότητα του Ιησού Χριστού και συνεπώς απορρίπτουν το τριαδικόν της θεότητος. Λέγουν ένας είναι ο Θεός και ένα είναι το πρόσωπο. Τελείωσε. Ο Ιησούς Χριστός είναι κτίσμα, είναι δούλος, είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ ο οποίος ενυνθρώπησε και άλλα πολλά βλάσφημα και τα λοιπά. Για αυτά όλα θα μπορούσαμε να πούμε για το τελευταίο θερυπίν άγγελος στην προς Εβραίους, το πρώτο κεφάλαιο, έτσι εμπαρόδο. Τι λέγε και ο Απόστολος Παύλος? Σε ποιον από τους αγγέλες του είπε που είναι λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελόμενα, κάθου Υιός μου εις τον αιώνα, εγώ σήμερα γεγενικάσαι? Σε ποιους εκ των αγγέλων το είπε αυτό? Άρα δεν είναι άγγελος ο Ιησούς Χριστός με την έννοια του κτίσματος. Τέλος πάντων, το θέμα είναι το εξής. Το κύριο σημείο της αιρέσεως των χιλιαστών είναι ότι αρνούνται την θεότητα του Ιησού Χριστού και λέγουν μόνον ο Θεός, ο Πατήρ δηλαδή, είναι Κύριος. Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι Κύριος και ονομάζεται Γιαχβέ ο Κύριος, εβραϊκά Γιαχβέ, Κύριος. Αλλά εάν τους αποδείξουμε ότι και ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος, δηλαδή Γιαχβέ, τότε το α ισούται με το α, όπως λέμε στα μαθηματικά. Έχουμε ταυτότητα, διότι ο Ιησούς Χριστός είναι Γιαχβέ, είναι Κύριος και δεν είναι κτίσμα. Αυτό λοιπόν σας λέω τόση ώρα. Ο τίτλος Βασιλεύς Βασιλέων αναφέρεται στο Θεό της Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή στον Γιαχβέ. Εδώ αναφέρεται ο ίδιος τίτλος στον Ιησού Χριστόν. Άρα ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιαχβέ, είναι ο Κύριος. Τέτοια δε χωρία που αποδεικνύεται ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιαχβέ, υπάρχουν άφθονα μέσα στην Αγία Γραφή, άφθονα, αρκεί μόνο κανείς να τα προσέχει. Και αν αγαπητοί μου αυτό το σημείο το καταλάβετε και μπορείτε με ευκολία να το διακρίνετε μέσα στην Αγία Γραφή, σας βεβαιώνω κανένας χιλιαστής μπροστά σας δεν θα μπορεί να σταθεί. Και θα ξαναπώ άλλη μια φορά, και αν πιάνει μέσα σας λέει και τι έχετε τις εικόνες εκεί και τι, άστα αυτά. Αυτά είναι λεπτομέρειες, δεν είναι σπουδαία. Σπουδαίον είναι δέξε τον Ιησού Χριστό ότι είναι Θεός. Εάν τον δέχεσαι, τότε έλα να κουβεντιάσουμε και τα άλλα. Τα άλλα είναι η συνέπεια του εάν ο Χριστός είναι Θεός ή όχι. Διότι μου λες ότι η εικόνα είναι είδωλο. Εάν ο Χριστός είναι κτίσμα, βεβαίως η εικόνα είναι είδωλο. Εάν όμως ο Χριστός είναι Θεός, τότε η εικόνα δεν είναι είδωλο. Γιατί προσκυνώντας την εικόνα, η τιμή διαβαίνει, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, εις το πρωτότυπο, εις τον Ιησού Χριστόν που είναι Θεός. Ο Χριστός είναι προσκυνητός και είναι προσκυνητή η ανθρωπίνη του φύσης. Και είναι προσκυνητή η ανθρωπίνη του φύσης, διότι έχουμε μία υπόσταση, ένα πρόσωπο, δύο ουσίες, η Θεία και η ανθρωπίνη. Και εφόσον το πρόσωπο είναι ένα που ενώνει τις δύο αυτές ουσίες, άρα και η ανθρωπίνη φύση είναι
προσκυνητή. Και συνεπώς η εικόνα δεν είναι είδωλον. Αλλά δεν θα πιάσουμε από την εικόνα το θέμα. Θα πιάσουμε από τον Ιησού Χριστό, την Ιαχβέ. Γι' αυτό σας είπα, αν αυτό το κατέχουμε, κατέχουμε το κλειδί της απαντήσεως. Πάντως, με τον, τον Αποκαλεί, το βιβλίο της Αποκαλύψεως, Βασιλέα Βασιλέων και Κύριον Κυρίων, δείχνει ότι ο Ιησούς Χριστός, δηλαδή ο Χριστός Κρητής, θα έχει για λογαριασμό του την οριστική και τελεία και θριαμβευτική νίκη επάνω στην ιστορία και εις ολόκληρη τη δημιουργία, ορατή και αόρατον. Και προχωρούμε παρακάτω. Προσέξτε. 19,17 έως 19 η στίχη που θα σας διαβάσω. Και είδον έναν άγγελον εστώτα εν το ηλίο και έκραξεν εν φωνή μεγάλη λέγον: πάση της ορναίης της πετωμένης εν μεσουρανήματι. Δεύτε, συνάχθητε εις το δείπνον το μέγα του Θεού, ή να φάγετε σάρκας βασιλέων και σάρκας χιλιάρχων και σάρκας ισχυρών και σάρκας ύπων και των καθημέρων επ' αυτών και σάρκας πάντων ελευθέρονται και δούλων και μικρώνται και μεγάλων. Και είδων το θηρίον και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματα αυτών συνηγμένα ποιήσε των πόλεμων μετά του καθημένου επί του ύπου και μετά του στρατεύματος αυτού. Να σας αποδώσω, αγαπητοί μου, αυτό το κείμενο που σας διάβασα με λίγα λόγια, με απλά λόγια. Και είδα έναν άγγελο να στέκεται στον ήλιο και έκραξε με φωνή μεγάλη λέγοντας: σε όλα τα όρνια που πετούσαν στον ουρανό, στον αέρα, ελάτε, ελάτε, μαζευτείτε στο δείπνο το μεγάλο του Θεού να φάτε σάρκες βασιλέων, σάρκες χιλιάρχων και σάρκες ισχυρών και σάρκες αλόγων και των υπαίων και σάρκες όλων ελευθέρων και δούλων, μικρών και μεγάλων. Και είδα το θηρίο και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματά τους μαζεμένα να κάνουν πόλεμο εναντίον εκείνου που εκάθητο επάνω στο λευκό άλογο και εναντίον του στρατεύματός του. Εις όλην αυτήν την περικοπή θα σας παρακαλέσω πολύ εδώ να προσέξετε. Να προσέξετε αυτά που θα πούμε και πέρα, όπως και εκείνα που θα πούμε την ερχομένη φορά. Προσέξτε τώρα. Εις αυτή την περικοπή που σας διάβασα είναι μια δευτέρα αναφορά στον τελευταίο της ιστορίας τρομερών πόλεμων του Αρμαγεδόνος. Ο περίφημος διαβόητος αυτός πόλεμος του Αρμαγεδόνος, τον οποίον Αρμαγεδόνα οι αιρετικοί εκμεταλλεύονται και τόσο συχνά μιλούν για αυτόν. Έχουμε μία δευτέρα αναφορά. Η πρώτη αναφορά έγινε στο 16ο κεφάλαιο. Θα έχουμε και μία τρίτη αναφορά που θα είναι ευθύς στο επόμενο κεφάλαιο, στο 20ο. Τουλάχιστον τρεις, έχουμε περισσότερες, τουλάχιστον τρεις κύριες αναφορές στο ίδιο θέμα. Γι' αυτό σας είχα πει την περασμένη φορά ότι δεν πρέπει να έχουμε, να περιμένουμε ιστορική αλληλουχία των περιγραφωμένων γεγονότων. Δεν μπορεί να τα πάρουμε και να λέμε διαβάζουμε την Αποκάλυψη και λέμε τώρα μιλάει γι' αυτό. Άρα λοιπόν θα γίνει αυτό.
μετά μιλάει για κάτι παρακάτω. Μετά από το πρώτο θα γίνει το δεύτερο. Όχι. Και σας είχα πει ένα παράδειγμα. Στην ίδια εικόνα, όπως και στη βυζαντινή εικόνα, έχουμε στον ίδιο χώρο, στο ίδιο επίπεδο, συμπίεση και του χώρου και του χρόνου. Έτσι και εδώ, μέσα σε μια φιλολογική εικόνα, δηλαδή με λόγια εικόνα, έχουμε συμπίεση του χώρου και του χρόνου, που δεν μπορείτε να βγάλετε καμία ανάκρια και να πείτε ότι αυτό είναι πρώτο, αυτό είναι δεύτερο. Όσοι είπαν αυτό πρώτο, αυτό δεύτερο, έπεσαν έξω. Και λίγο παρακάτω, την ερχομένη φορά, θα δούμε το διαβόητο εκείνο χωρίο, το οποίο δημιούργησε αιρέσεις επί αιρέσεων στην ιστορία, περί της χιλιετούς βασιλείας του Χριστού. Δεν υπάρχει ιστορική αλληλουχία. Αλλά ο Ευαγγελιστής, θα το καταλάβατε πλέον, αναφέρεται για το ίδιο γεγονός που δεν τον ενδιαφέρει η χρονολογική σειρά, και πρώτη και δεύτερη και τρίτη φορά. Έχετε προσέξει ότι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο έχουμε την επανάληψη των αυτών προτάσεων, και προχωρεί και πάλι επανέρχεται στις πρώτες προτάσεις και πάλι παρακάτω και πάλι επανέρχεται. Είναι η συνήθεια του Ευαγγελιστού, είναι ο τρόπος με τον οποίο γράφει. Έτσι δεν πρέπει να τα πάρουμε με τη σειρά, αλλά θα πρέπει να εξακριβώσουμε περί τίνος πρόκειται, για να τα δούμε αυτά στο σύνολό τους μαζί και όχι χωρισμένα, που θα ανήκουν σε κάποια χρονική ιστορική στιγμή. Σας θυμίζω λοιπόν εκείνο που είχαμε ήδη αναλύσει στο 16ο κεφάλαιο. Σας το διαβάζω και θα το συνδέσουμε με αυτά τα οποία σας διάβασα τώρα. Είναι 16,13 έως 16 χωρία. Και είδον εκ του στόματος του δράκοντος και εκ του στόματος του θηρίου και εκ του στόματος του ψευδοπροφήτου πνεύματα τρία ακάθαρτα ως βάτραχοι. Εισήγαρ πνεύματα δαιμονίων ποιούντα σημεία, τα οποία εκπορεύεται επί τους βασιλείς της οικουμένης όλης, συναγαγήν αυτούς εις τον πόλεμον της ημέρας εκείνης της μεγάλης του Θεού του Παντοκράτορος, και συνήγαγεν αυτούς εις τον τόπον των καλούμενων Εβραϊστή Αρμαγεδόν. Λοιπόν, ό,τι λέει στο 16 κεφάλαιο και ό,τι λέει στο 19 τώρα κεφάλαιο είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα. Το ίδιο ακριβώς πράγμα, αγαπητοί μου. Εξηγούμεθα. Ούτε εκεί, στο 16 κεφάλαιο, ούτε εδώ, στο 19 κεφάλαιο, δεν γίνεται λεπτομερής μνήμα αυτής της τελευταίας τρομερής μάχης, πολέμου, σειράξεως της ιστορίας. Και τούτο, όπως σημειώνει ο Μπρατσιώτης, που υπομνημάτισε το βιβλίο της Αποκαλύψεως μέσα στην κατοχή, στη γερμανική κατοχή, γράφει στον προλογό του ότι τότε έκαναν τις σκοτεινές εκείνες και φοβερές ημέρες, έκαναν ένα κύκλο και μελετούσαν το παρηγορητικότατο βιβλίο της Αποκαλύψεως, μάζεψε εκείνα τα οποία τότε σαν σημειώσεις είχε και εξέδωκε το βιβλίο το οποίο έχουμε. Είναι το υπόμνημα στην Αποκάλυψη. Γράφει τα εξής ο Μπρατσιώτης. Επιλέξει. Δεν αναφέρονται, λέγει, λεπτομέρειες στη μάχη του Αρμαγεδόνος, ούτε στο 16 κεφάλαιο ούτε στο 19, είτε χάριν της ευαισθησίας των αναγνωστών, είτε προς υποδήλωση της αστραπιαίας ταχύτητος αυτής, οπότε δεν μένουν περιθώρια περιγραφής. Δηλαδή, ακούστε, λέγει, αν πει, κάνει περιγραφή της μάχης, οι αναγνώστες θα λιποψυχούσαν. Αλλά είτε λέγει αυτό, είτε ο πόλεμος αυτός θα γίνει τόσο αστραπιαία που δεν θα υπάρχουν περιθώρια περιγραφής. Όσο για το θέμα της ευαισθησίας, δεν πρέπει να είναι. Διότι ο ίδιος ο Μπρατσιώτης,
Και όπως εδώ το βλέπουμε και το σχολιάζει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, μας ομιλεί για την έκβαση του πολέμου και μιλάει ρεαλιστικά και ομά, ότι καλεί ο άγγελος, λέγει, τα όρνια του ουρανού και τους λέγει ελάτε να φάτε σάρκες. Δεν νομίζω να είναι και πολύ τρυφερή η εικόνα, και δεν νομίζω να είναι μια εικόνα η οποία δεν θα προσέκρουε στην ευαισθησία των αναγνωστών. Δεν είναι λοιπόν αυτό, είναι το άλλο, ότι η ταχύτητα που θα γίνει αυτός ο πόλεμος δεν έχει περιστατικά, αγαπητοί μου, δεν έχει περιστατικά να περιγραφούν. Να σας πω ένα παράδειγμα. Έχουμε τον πόλεμο του 40-41. Λέμε μας χτύπησαν οι Ιταλοί, γίνεται επιστράτευσης, πηγαίνουμε στην Αλβανία, τους βγάλαμε έξω από την Άρτα και τώρα παίρνουμε μία-μία πόλη. Οι πιο ηλικιωμένοι, εγώ το θυμάμαι, ένα μικρό παιδί, το θυμούμε, κάθε φορά που παίρναμε μία πόλη, την Κοριτσά, τον Τεπελένη, τους Αγίους Τεσσαράκοντα, χτυπούσαν οι καμπάνες των εκκλησιών πανηγυρικών. Και βγαίναμε έξω και λέγαμε, γιατί με καμπάνες εγείρεται και ο συναγερμός. Και λέγαμε, τι συμβαίνει, όχι συναγερμός, πήραμε το Τεπελένη, πήραμε την Κοριτσά, πήραμε τους Αγίους Τεσσαράκοντα, το λιμάνι, και ούτω καθεξής. Και ο πόλεμος κράτησε από τον Οκτώβριο, 28 Οκτωβρίου, μέχρι τον Απρίλιο που μπήκαν οι Γερμανοί. Δηλαδή μήνες, γεγονότα, προσέξτε, που μπορούμε να τα περιγράψουμε. Ας πούμε ότι κηρύσσει τον πόλεμο η Ιταλία εναντίον της Ελλάδος. Το ίδιο περιστατικό. Τον ίδιο πόλεμο. 28 Οκτωβρίου 1940. Αλλά αντί να στείλει τελεσίγραφο, αντί να και τα λοιπά, να αποβιβάσει στρατεύματα στην Αλβανία και λοιπά, παίρνει μία βόμβα πολλών μεγατόνων ατομική και έρχεται και τη ρίχνει στη Λάρισα που είναι το κέντρο της Ελλάδος, να πιάσει αν ήταν δυνατόν μέχρι τα σύνορα και μέχρι την Κρήτη. Και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα δεν υπάρχει τίποτα επάνω στο χώρο της Ελλάδος. Έχουμε γεγονότα? Δεν έχουμε. Γιατί? Η βόμβα δεν άφησε περιθώρια να δημιουργηθούν γεγονότα. Ακούσατε? Η ταχύτητα καταστροφής δεν άφησε περιθώρια για γεγονότα. Λοιπόν, αυτά τα έγραφε ο Μπρατσιώτης, αγαπητοί μου, τότε που βεβαίως δεν μπορούσε να διακρίνει την δυνατότητα, παρότι πέθανε πέρσι πρόπερσι ο Μπρατσιώτης, δεν μπορούσε να διακρίνει την δυνατότητα ενός τέτοιου γρήγορου πολέμου. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε σήμερα ότι ένας πόλεμος που θα ξεκινούσε παγκόσμιος θα μπορούσε να κρατήσει από 24 ώρες το πολύ μία εβδομάδα. Το πολύ. Πόσους νεκρούς μπορεί να αφήσει τα πεδία της μάχης χωρίς να είναι πια η μάχη με τα παλιά αγχέμαχα όπλα κτλ. Το 1/3 της γης. Μπορεί να δισεκατομμύριοι άνθρωποι να ξαπλώσουν νεκροί πάνω στην επιφάνεια της γης. Μέσα, αγαπητοί μου, σε 24 ώρες. Δεν έχουν παρά οι δυνάμεις να πατήσουν κάποια κουμπιά και η γη να γίνει απέραντο νεκροταφείο. Δεν υπάρχουν περιγραφές. Τι περιγραφές? Αλλά τι μπορούμε να περιγράψουμε? Το αποτέλεσμα. Πέστε μου, τι γεγονότα στη Χειροσύμα θα είχαμε να περιγράψουμε? Ότι οι άνθρωποι εδέχθηκαν με φόβο το αεροπλάνο και είπανε τώρα να κάτι πέφτει, και μετά αυτό άρχισε να πέφτει σιγά σιγά και μετά άρχισε να δημιουργεί, ξέρω εγώ, παράλυση εκεί που έπεσε στους ανθρώπους. Τίποτα, μια και έξω. Μια και έξω. Τα αποτελέσματα εκ των υστέρων. Λοιπόν, τώρα ο Ιερός Ευαγγελιστής, όχι από ευαισθησία, αλλά υποδηλώνει την ταχύτητα του πολέμου αυτού, αλλά μας λέει τα αποτελέσματα. Τι τα αποτελέσματα? Η γη όλη θα είναι απλωμένη με πτώματα. Αυτή είναι η μάχη του Αρμαγεδόνος. Φοβερή. Στο παρακάτω κεφάλαιο, στο 20, γιατί θα επανέλθουμε, ακόμα δεν το εξήμπλησα αυτό, θα δείτε
λέγει καινούργιες λεπτομέρειες. Ωστόσο, για να δούμε εδώ, όταν λέγει ότι αυτό το σημείο προσέξτε, και ελάτε να φάτε σάρκας πάντων ελευθέρονται και δούλων και μικρώνται και μεγάλων, τι θα πει ότι στο πεδίο της μάχης είναι πεθαμένοι, σκοτωμένοι και μικροί και μεγάλοι? Απλούστατα, δεν είναι μόνο εκείνοι οι οποίοι μάχονται, αλλά είναι και ο άμαχος πληθυσμός. Διότι όταν πέσουν τέτοιες βόμβες, αγαπητοί μου, δεν θα σκοτωθούν εκείνοι που είναι σε μέτωπα, αλλά θα σκοτωθούν οι πάντες. Βέβαια, επιτρέψατε μου εδώ, τώρα το σκέφτηκα, όταν ακούτε για ειρήνη και πορείες ειρήνης που κάνουν ακριβώς για να αποφευθούν αυτά τα αποτελέσματα, θα σας απαντούσα, και αν θέλετε πιστέψτε το, δεν πρόκειται παρά περί φοβερής υποκρισίας. Κανείς δεν πιστεύει στην ειρήνη. Οι πολλοί άνθρωποι πιστεύουν, αλλά εκείνοι που κινούν τα νήματα της ιστορίας και των πολέμων δεν πιστεύουν στην ειρήνη. Φωνάζουν για ειρήνη για να παρατείνουν τον καιρό των εξοπλισμών και τίποτε άλλο. Και κάποια ώρα θα αρχίσουν να χορεύουν αυτές οι βόμβες από πάνω από τα κεφάλια μας, και τότε θα έχει γίνει το μεγάλο μακελιό της ανθρωπότητας. Κανείς δεν πιστεύει στην ειρήνη. Οι μεγάλες δυνάμεις, οι οποίες είναι αντίθετες δυνάμεις, δεν πιστεύουν στην ειρήνη. Ξαναλέγω άλλη μια φορά, είναι υποκρισία. Είναι υποκρισία και παρέλκουν των καιρών για να εξοπλίσονται περισσότερο. Και ο Χίτλερ αυτά έλεγε, αγαπητοί μου. Τι έλεγε ο Χίτλερ? Εγώ πόλεμο. Και ο Τσάμπερλεν, ο πρωθυπουργός της, δεν είναι πολιτικόλογα, αλλά σας λέω, να μην θυμόμαστε, να μην ξεχνάμε την ιστορία. Τι έλεγε ο πρωθυπουργός της Αγγλίας? Θα έχουμε ειρήνη. Και παντού για ειρήνη μιλούσε και εκείνος, και παρολίγο θα έχαναν τον πόλεμο οι Άγγλοι. Παρολίγο θα τον έχαναν τον πόλεμο. Γιατί οι μεν εξοπλίζονται οι Γερμανοί και δεν μιλούσαν, οι άλλοι δεν έχαβαν το χάπι της δίθεν ειρήνης. Δεν πιστεύουν στην ειρήνη οι άνθρωποι της γης. Δεν πιστεύουν. Και δεν πιστεύουν γιατί δεν έχουν τον αρχηγόν της ειρήνης, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Μόνο εκείνος που πιστεύει στον Ιησού Χριστό μπορεί να ομιλεί για πραγματική ειρήνη. Και εκείνος που έχει πρώτα ειρήνη με το Θεό. Και για να έχεις ειρήνη με το Θεό δεν πρέπει να αμαρτάνεις. Και τότε μπορείς να μιλάς για ειρήνη και όχι όλα τα άλλα. Πάντως, ο πόλεμος αυτός του Αρμαγεδόνος θα είναι ο καρπός της αποστασίας βεβαίως των ανθρώπων, και των οποίων βεβαίως θα επιτρέψει ο Θεός. Γι' αυτό σημειώνει ο Ανδρέας Κεσαρίας: το μεν προηγούμενον του Θεού θέλημα, ο και Ευδοκία λέγεται, και δείπνον αυτό περιπόθητον, το πάντα σ' ανθρώπου σωθήν εκεί σε επίγνωση αληθεία έλθειν, και επιστρέψε και ζήν αυτούς, το δε δεύτερον, το κολασθήνε τους εαυτής επισπομένους την κόλαση. Υπάρχουν στο Θεό, λέγει ο Ανδρέας Κεσαρίας, δύο θελήματα. Είναι το προηγούμενο θέλημα, έτσι λέγεται το προηγούμενο, το και κατευδοκίαν, που σημαίνει είναι το περιπόθητον εκείνο δείπνο που είχαμε αναλύσει μια προπερασμένη φορά. Είναι το δείπνο του αρνίου, το δείπνο της Βασιλείας του Θεού, που λέγει μακάριος εκείνος που θα καθίσει στο δείπνο, στο δείπνο της Βασιλείας του Θεού. Μακάριος, ευτυχισμένος. Και το άλλο, το δεύτερο θέλημα του Θεού, το λεγόμενο επόμενο θέλημα ή το καταπαραχώρησιν θέλημα, επόμενον, δεύτερον ή καταπαραχώρησιν θέλημα, τι είναι? Το κολασθήνε τους εαυτούς, συγγνώμη, τους εαυτής επισπομένους στην κόλαση. Δηλαδή, το να τιμωρηθούν εκείνοι που επισύρουν την κόλαση για τον εαυτόν τους. Δηλαδή, το επιτρέπει ο Θεός. Ο πόλεμος λοιπόν αυτός θα είναι ο καρπός της αποστασίας των ανθρώπων. Εκείνο που κάνει εντύπωση είναι ότι έχουμε αυτά τα δύο δείπνα, τα οποία αντιπαραβάλλονται, το δείπνο του Θεού και το δείπνο των ορναίων. Τι θέλεις, αδελφέ μου, να καθίσεις στο δείπνο της Βασιλείας του Θεού ή να σε φάνε τα κοράκια
και θα είναι, τι θα είναι αυτό, τα κοράκια μπορεί να φάνε και τους Αγίους, αλλά είναι εικόνα που δείχνει πως θα σε τρών τα κοράκια στην κόλαση. Δεν έχει κοράκια η κόλαση, αλλά τι εννοούμε, εκεί που θα κατατρώγεσαι χωρίς να καταναλώνεις. Και λέγεται δείπνο μέγα του Θεού, γιατί είναι το αποτέλεσμα της κρίσεως του Χριστού Κριτού επί των αντιθέων δυνάμεων. Πρέπει να σημειώσουμε ότι θα γίνει και αυτή η τρίτη αναφορά σε αυτή τη μάχη του Αρμαγεδόνος, αλλά για να δούμε εδώ πώς ακριβώς μας το λέγει παρακάτω. Και είδων 19,19 έως 21, και είδων το θηρίον και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματα αυτών συνηγμένα ποιήσε των πόλεμων μετά του καθημένου επί του ύπου και μετά του στρατεύματος αυτού, και επιάστη το θηρίον και ο μεταυτού ψευδοπροφήτης ο ποιήσα στα σημεία ενώπιον αυτού, ενίσε πλάνησε τους λαβώντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας τη εικόνη αυτού. Ζώντες ευλήθησαν οι δύο εις τη λίμνη του πυρός την και ομέδιν εν θείο, και οι λοιποί απεκτάνθησαν εν τη ρομφαία του καθημένου επί του ύπου τι εξελθούσι εκ του στόματος αυτού, και πάντα τα όρνεα εχορτάστησαν εκ των σαρκών αυτών. Είδα, λέγει, το θηρίο ο Αντίχριστος και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματα τους μαζεμένα να κάνουν πόλεμο εναντίον του υπαίως Χριστού Κριτού και εναντίον του στρατεύματός του, των αγγέλων. Και πιάστηκε το θηρίο, συνελήφθη το θηρίο, μαζί και ο ψευδοπροφήτης, αυτός που έκανε τα σημεία και τα τέρατα για να πλανά τους ανθρώπους, αυτός που έβαλε το χάραγμα του θηρίου επάνω εις τους προσκυνούντας την εικόνα του θηρίου, και ζωντανοί πετάχτηκαν στη λίμνη του πυρός που καίγεται με φτιάφι. Οι υπόλοιποι εφωνεύτησαν με τη ρομφαία που εξήρχεται από το στόμα του καθημένου επί του λευκού ύπου του Χριστού. Αγαπητοί μου, πώς πρέπει να εννοήσουμε αυτή τη μάχη? Αυτό είναι μια εικόνα. Είναι μια εικόνα αυτό που σας είπα. Πώς πρέπει να την εννοήσουμε? Διότι αν έπρεπε να κάνουμε μια ζωγραφική, ένα ζωγραφικό πίνακα, σαν για αυτούς που υπάρχουν στο Άγιον Όρος άφθονες εικόνες της Αποκαλύψεως σε τοιχογραφίες, πώς θα το παριστάναμε αυτό? Κάπως έτσι ψηλά στα σύννεφα των Χριστών Ιππέα και τα στρατεύματά του οι άγγελοι, οι πείς, και κάτω στη γη να είναι οι άνθρωποι. Κάπως έτσι θα είναι? Όχι βεβαίως. Όχι βεβαίως. Αυτό είναι μια εικόνα. Γι' αυτό σας λέγω, πώς πρέπει να εννοήσουμε αυτή τη μάχη μεταξύ των εθνών που θα ηγείται ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης εναντίον του υπαίως Χριστού. Πιθανώς το πράγμα είναι όπως το περιγράφει προφητικά ο προφήτης Ιεζεκίη στα περίφημα κεφάλαια 38 και 39. Εδώ προσέξτε παρακαλώ. Σημειώσατε δε ότι αυτά που γράφει ο Ιεζεκίη κατά λέξη σχεδόν και τα ίδια ονόματα αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο επόμενο κεφάλαιο, που είναι η τρίτη αναφορά της μάχης του Αρμαγεδόνος, και αναφέρεται εις τον βασιλέα τον Γόγο και εις τον Μαγόγο. Μαγόγο θα πει η χώρα του Γόγου. Γόγο είναι το όνομα του βασιλέως, και Μαγόγο είναι η χώρα του βασιλέως Γόγο. Λοιπόν, πρόκειται συνεπώς αυτής της μάχης του Αρμαγεδόνος και τα όσα μας γράφει ο προφήτης Ιεζεκίη, πρόκειται περί ταυτότητος. Είναι το ίδιο πράγμα. Και ναι, μεν εκεί γράφει, όπως θα σας διαβάσω τώρα, ότι στρέφεται εναντίον του Ισραήλ, και έγινε αυτό ιστορικά, αλλά ο ιστορικός τύπος δεν εξαντλείται εις το βάθος του ιστορικού αυτού τύπου. Σε σχέση με τα προφητευόμενα υπάρχει ο εύκατος πόλεμος της ιστορίας, η μάχη του Αρμαγεδόνος.
Ακούστε πως το λέει ο προφήτης Εζεκίλ. Τα δε λέγει Κύριος, Κύριος το Γόγ. Αυτά λέγει ο Κύριος ο ένδοξος εις τον Γόγ. Και έστε εν τη ημέρα εκείνη, εν ημέρα η ανέλθει Γόγ επί την γη του Ισραήλ, και θα είναι την ημέρα εκείνη όταν θα κατέβει από βορρά ο Γόγ εις την περιοχή του Ισραήλ. Ο Ισραήλ όμως τώρα, τότε ήταν πραγματικά, είχαμε την κάθοδο των σκυθών, θα σας μιλήσω λίγο πιο κάτω, αλλά ο Ισραήλ τώρα είναι αιωνίος Ισραήλ, είναι η εκκλησία και είναι η κάθοδος των του Γόγ, που είναι εκπρόσωπος όλων των αντιθέων δυνάμεων του κόσμου εναντίον της εκκλησίας. Λέγει Κύριος, Κύριος, αναβήσετε ο θυμός μου και καλέσω επ' αυτών παν φόβων, λέγει Κύριος. Θα τον κάνω να τρομάξει. Μάχερα ανθρώπου επί των αδελφών αυτού έστε. Θα υπάρξει μαχαίρι εναντίον... Τι? Ξαναδιαβάζω. Μάχερα ανθρώπου επί των αδελφών αυτού έστε. Εμφύλιος πόλεμος. Δηλαδή, ο Γόγ, τα στρατεύματά του θα πολεμήσουν μεταξύ τους. Εμφυλίως. Αυτό συνέβη, αγαπητοί μου, όταν ισκήθε. Δεν υπήρξε Γόγ. Είναι συμβολικό όνομα. Δεν υπήρξε Γόγ, βασιλεύς. Ισκήθε που κατοικούσαν, προσέξτε, λέγει ο προφήτης Εζεκίλ τρία ονόματα. Το πρώτο όνομα είναι το όνομα Ρος. Ρο, ωμέγα, σίγμα, Ρος. Και όλοι οι ερμηνευτές, παλαιοί και νεότεροι, λέγουν είναι οι κάτοικοι περί των Βόλγα ποταμών. Αυτό που και σήμερα λένε οι Ρώσοι. Δεν το λέγω εγώ. 38 και 39 κεφάλαια. Διαβάστε δε στην ερμηνεία του πατρός Ιωήλ Γιανακοπούλου στα σχόλια από κάτω, να το ειδείτε αυτό. Και έχει κι άλλα δύο ονόματα που είναι λαοί που κατοικούν περί την Μαύρη Θάλασσα, με τη γενική ονομασία Σκήθε. Οι Σκήθε, φοβεροί τοξότε, ήσαν ορδοί πραγματικοί. Κατέβηκαν, απολύτιστοι άνθρωποι, κατέβηκαν τότε εναντίον του Ισραήλ, εναντίον της Μικράς Ασίας, του Ισραήλ και της Αιγύπτου. Τον Ισραήλ τον κοσκίνησαν. Έφτασαν έξω από την Αίγυπτο. Ιστορία τώρα σας λέγω, ιστορία, όχι προφητεία, ιστορία. Εκεί εδόθησαν από τους Αιγυπτίους πολλά δώρα και πολύτιμα εις τους Σκήθας, να μην μπουν στην Αίγυπτο. Επιστρέφουν αυτοί και επιστρέφοντας έγινε μάχη εναντίον των, με αποτέλεσμα αυτοί να καταληφθούν από φόβων και στο τέλος να πάθουν τέτοιο πανικό που να χάσουν τα νερά τους και να πολεμάει ο ένας τον άλλον χωρίς να ξέρουν αν είναι εχθρός ή είναι φίλοι τους. Πολεμούσαν μεταξύ τους και αλληλοεξοντώθησαν δια την διατήρηση την ιστορική που πέρασε η ορδή των Σκηθών από τη χώρα του Ισραήλ. Ονομάστηκε μια πόλη Σκηθόπολης και είναι στην Παλαιστίνη, ήταν τότε στην Παλαιστίνη η Σκηθόπολης. Γι' αυτό ονομάστηκε, για να θυμίζει τον δρόμο των Ισραηλιτών από την κάθοδο των Σκηθών. Εκεί δεν εξαντλείται η προφητεία. Η προφητεία έχει εσχατολογικόν βάθος και είναι η μάχη του Αρμαγεδόνος υπό το όνομα Ρος ή τα στρατεύματα του Γόγ. Δεν είναι οι Ρώσοι ακριβώς οι Ρώσοι. Προσέξτε, δεν είναι ακριβώς οι Ρώσοι. Είναι ο ιστορικός τύπος οι Ρώσοι, αλλά δεν είναι οι Ρώσοι. Αλλά τι είναι, να σας πω τι είναι. Όλες οι αντίθεες δυνάμεις Ανατολής και Δύσεως. Πώς μπορεί να πολεμήσουν μεταξύ τους στη μάχη του Αρμαγεδόνος και να αλληλοεξοντωθούν, να σας πω. Είναι ο άθεος κομμουνισμός όπου επικρατεί. Είναι της Ανατολής. Είναι ο άθεος ηλισμός της Δύσεως. Και ο άθεος σιωνισμός των Εβραίων. Συμπίπτουν τα συμφέροντά τους. Σε ένα σημείο συμπίπτουν τα συμφέροντά τους.
μόνο σε ένα σημείο να πολεμήσουν τον Χριστό και την Εκκλησία. Μόνο σε αυτό το σημείο. Γι' αυτό βλέπετε και στην Ελλάδα συνέβη αυτό. Προκειμένου να χτυπηθεί η Ελλάδα, συμμαχούν οι σκοτεινές δυνάμεις. Σε άλλα θέματα δεν συμφωνούν, γιατί ο κάθε τομέας έχει τα συμφέροντά του. Άλλο είναι ο άθεος κομμουνισμός, άλλο είναι ο άθεος ηλισμός της Δύσεως. Και έτσι, όπως ακριβώς θα λέγαμε, η Ανατολή με τη Δύση θα πατήσουν κουμπιά να έρθουν οι βόμβες και οι πύραυλοι. Α, ώστε λοιπόν η Ανατολή με τη Δύση. Ακριβώς αυτό. Αυτός είναι ο εμφύλιος πόλεμος. Εμφύλιος ως προς τις αντίθεες δυνάμεις που θα είναι ηνωμένες αυτές. Αλλά δεν θα είναι ηνωμένες. Γιατί τα συμφέροντά τους είναι ηνωμένες εναντίον του Χριστού. Αλλά τα συμφέροντά τους δεν είναι ηνωμένα. Αλλά αγαπητοί μου, η ώρα πέρασε και θα συνεχίσουμε επάνω σε αυτό το σημείο, πρώτα Θεός, την ερχομένη Κυριακή.